Και θα συνεχίσουμε με την επόμενη κατηγορία. Επόμενη κατηγορία είναι η διοίκηση. Η κατηγορία διοίκηση, όταν λέμε διοίκηση, εννοούμε τους τομείς όπου οι άνθρωποι υπηρετούν από θέσεις ευθύνης. Νομίζω ότι τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που υπηρετούν τη διοίκηση από θέσεις ευθύνης, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Μάγνης. Και εσείς μην ξεχνάτε τα σχόλιά σας στα social media, hashtag πρόσωπα χρονιάς 20. Και πάμε να γνωρίσουμε τους υποψήφιους στην κατηγορία διοίκηση. Η χρονιά που μας πέρασε σημαδεύτηκε από απώλειες, αναταράξεις, ειδικές δυσκολίες και απαιτήσεις. Οι άνθρωποι που έχουν τα ενία στους διάφορους τομείς της περιφερειακής ζωής χρειάστηκε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Να αμυνθούν, να προστατεύσουν, να αναζητήσουν εναλλακτικούς δρόμους, να σχεδιάσουν τη μετάβαση σε μια νέα εποχή. Root Lab είναι μια ιδέα, ένα όραμα, το οποίο ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους θα τους γνωρίσετε στο επόμενο χρονικό διάστημα, από τον περιφερειακό σταθμό Ionian Channel. Τι σκεφτήκαμε? Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ως ένα κομμάτι και κύτταρο της κοινωνίας όλες τις αναπτυξιακές δυνάμεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και να οθήσουμε και εμείς το κομμάτι της ανάπτυξης. Το όραμά μας είναι αυτή η κινητή μονάδα μεταφοράς γνώσης να συνεχίσει το ταξίδι της. Να συνεχίσει το ταξίδι στο να φέρει ανθρώπους, όπως είπαμε και προηγουμένως, κοντά, στο να συνεχίσει το ταξίδι της, να γνωρίσει ό,τι καλό πραγματοποιείται στον τόπο μας. Άνθρωποι με όραμα, με ιδέες, καθίσαμε, δημιουργήσαμε και φέραμε αυτό το κινητό μοντέλο συνεδρίου στην Πάτρα. Είμαι η Χρυσούλα Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Αναστασόπουλος. Είμαι υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας Κρίνος, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών και φυσικού μεταλλικού νερού. Η δράση που μας έφερε υποψήφιο στο πρόσωπο της χρονιάς είναι η δράση κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, Βάζουμε τα γυαλιά στο πλαστικό, η οποία αναπτύχθηκε με αφορμή το rebranding των αναψυκτικών μας, τα οποία φιαλώνονται αποκλειστικά και μόνο σε γυάλινη φιάλη. Ένα μέρος του προγράμματος λεγόταν «Η ανακύκλωση γίνεται τέχνη» και είδαμε τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Αχαΐας να δημιουργούν φοβερή τέχνη με ανακυκλώσιμα υλικά. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να δραστηριοποιήσεις επιχειρηματικά αυτόν τον καιρό με τον κορονοϊό. Βέβαια, εμείς σαν εταιρεία δεν υλοποιήσαμε όλα μας τα project, δεν σταματήσαμε κανένα από τα επενδυτικά μας πλάνα και δεν προβήκαμε σε περικοπές στους ανθρώπους μας. Ονομάζομαι Μανουήλ Ορφανός, είμαι εινοποιός τρίτης γενιάς και συνεχίζω την παράδοση ενός εινοποιείου με ιστορία που περνά τα 90 και πλέον χρόνια ζωής. Σκληρή δουλειά, αφοσίωση στην ποιότητα, ρίσκα, αλλά και φυσικά συγκροτημένος σχεδιασμός είναι τα κύρια συστατικά που οδήγησαν το κτήμα Ορφανού στην παραγωγή ίνων υψηλής ποιότητας, χαρίζοντας στα κρασιά του αναγνώριση και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Το ινοποιείο με τη σύγχρονη του μορφή γεννήθηκε με σκοπό την ελληνική έκφραση του αμπελώνα της Αχαΐας. Κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς μας είναι οι άνθρωποι που συμβάλλουν καθημερινά στο έργο αυτό. Σεβασμό στο περιβάλλον σε συνδυασμό με υψηλή ποιότητα και ήπιες μορφές αμπελοκαλλιέργειας και εινοποίησης. Μετά από 20 σχεδόν χρόνια ενασχόλησης με το κρασί, νιώθω ιδιαίτερα τυχερός, διότι αυτή η διαδρομή είναι συνεχώς συναρπαστική και όλες τις στιγμές της εινοποίησης μόνιμα δημιουργικές. Ονομάζομαι Στεφανίδης Θεοδωρός, είμαι γονέας ατόμου με αναπηρία, έχω ένα παιδί με πρόβλημα, έχει γεννηθεί προώρος. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε, εμείς οι γονείς που είχαμε κάποια άτομα με αναπηρία, να συστήσουμε ένα σύλλογο το 1997 και από το 2000 τα παιδιά έρχονται εδώ από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 4 και παρακολουθούν προστατευμένα εργαστήρια και κάνουν ταυτόχρονα φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογία και ό,τι απαιτείται για να περνάνε αυτά τα παιδιά καλύτερα. Όνειρό μου είναι όλα τα παιδιά της Αιγιάλιας να βρουν ανταπόκριση σε ένα τέτοιο κέντρο, να φτιάξουμε και δεύτερη στέγη, να κοιμώνται και άλλα παιδιά
και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν δικαίωμα στη ζωή. Είμαι για περισσότερα από 30 χρόνια καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Όλη αυτή την πορεία του λειτουργήματος του καθηγητή και του γιατρού το στήριξε πάνω στους βασικούς πυλώνες στήριξης του ακαδημαϊκού έργου, που είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και φυσικά για έναν γιατρό το κλινικό έργο και η κλινική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου πορείας είχα την τύχη να μου εμπιστευθούν συνάδελφοι σημαντικές διοικητικές θέσεις που ξεκινάνε από τις μικρότερες για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα όπως η διεύθυνση του τομέα και εν συνεχεία αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ιατρικού τμήματος για 8 συνεχή χρόνια, τέλος δε πρίτανης του Πανεπιστημίου, που είναι η ύψιστη ακαδημαϊκή αξία που μπορεί να έχει για κάποιον στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Πρόσφατα η κυβέρνηση μου εμπιστεύθηκε τη διοίκηση ενός μεγάλου ιδρύματος που είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Την ανέλαβα με ιδιαίτερη χαρά και ευθύνη και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αυτήν την ακαδημαϊκή θέση και ήδη το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι τρίτο στις παγκόσμιες κατατάξεις μεταξύ των ομοειδών του Πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η διοίκηση είναι μια ομάδα. Έτσι λοιπόν ο διοικητής που θα εμπνεύσει πρέπει να εμπνεύσει όλους τους παίκτες. Είμαι ο Γιώργος Οτζούδας και ο Παναγιώτης Οτζούδας, αδερφός μου, που αποτελούμε την τρίτη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης Ποτοπίας Αποστοματοπίας Βαντάνα, που ιδρύθηκε το 1904 στην Πάτρα από τον παππού μας, τον Παναγιώτη Βαντάνα. Τα προϊόντα μας τα φτιάχνουμε με πάθος. Όλες οι πρώτες ύλες, η διαδικασία απόσταξης, το τελικό προϊόν που θα φτάσει στον καταναλωτή, προσπαθούμε να έχει περάσει πρώτα από τη δική μας τη γεύση, τη δική μας την έγκριση και μετά να πάει προς τα έξω. Προσπαθήσαμε όλη αυτή την χρονιά, με τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, ασχοληθούμε στην περαιτέρω βελτίωση, όπου ήταν αυτή δυνατή στα προϊόντα μας, προκειμένου να τα καταστήσουμε αποδεκτά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε την ενασχόλησή μας με την ελοκομεία το 1932. Έπειτα από συνεχή ταξίδια στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, το 2016 πήρα την πρωτοβουλία να τυποποιήσουμε τα προϊόντα μας με δική μας ετικέτα και να προσεγγίσουμε ξένες αγορές. Αν και βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όπου όλα είναι αφύρωπα, για μας εδώ στο Κάτσο Λιβόλ είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά, αφού καταφέραμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση στο μεγαλύτερο παγκόσμιο διαγωνισμό ελαιόλαδος στην Ευρώπη, όπου έλαβε μέρος στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Κάποτε ο Οδυσσέας Ηλίτης ανέφερε πως η Ελλάδα μπορεί να ξαναδημιουργηθεί με ένα μπέλι, με ένα καράβι και με μια ελιά. Ελπίζουμε αυτό να είναι παράδειγμα για όλους τους παραγωγούς και όλους τους αγρότες, είτε είναι μικρή είτε όχι, για να δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα μας να κατέχει μετά από κάποια χρόνια τη θέση που της αρμόζει στη διεθνή αγορά με τα προϊόντα της. Γνωρίσαμε τους ανθρώπους, είτε πρόσωπο είτε ομάδα, που ήταν υποψήφοι στην κατηγορία διοίκηση. Και τώρα ας τους υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο για να μας κάνουν παρέα. Όχι ότι δεν μου φτάνεις, Κωνσταντίνε, αλλά νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο περισσότερο τους ανθρώπους να μας πούν την καλησπέρα τους, έστω με νοηματική. Καλώς ορίσατε λοιπόν και εσείς την παρέα μας. Μας χαιρετάτε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Γνώριμες φατσούλες, άνθρωποι που ξέρουμε ότι έχουν καταφέρει πολλά και νομίζω ότι τώρα δίπλα τους τι λείπει. Λείπει ο άνθρωπος που θα μας πει ποιος είναι ο νικητής. Ποιος είναι ο πονεμητής σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την κατηγορία, συγγνώμη, είναι η κυρία Ιρό Τσιμπρή. Η κυρία Τσιμπρή είναι διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΧΑΗ Αναπτυξιακή και μέλος βεβαίως της Κρητικής Επιτροπής. Κυρία Τσιμπρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τσιμπρή. Καλή χρονιά παρόλα αυτά να πούμε. Νομίζω την ακούμε την κυρία Τσιμπρή. Καλησπέρα, καλή χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την εφημερίδα Πελοπόννησο για αυτή το θεσμό που συνεχίζει και υποστηρίζει. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια για το Ιόνια TV που καταφέρνει να το πραγματοποιήσει αυτό το εγχείρημα και σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία.
Η ευχή μου λοιπόν για το 2021 είναι να μας προσφέρει όσα μας στέρισε η προηγούμενη χρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση θα μπορέσουν να μας ελευθερώσουν και από το ζυγό του κορονοϊού και να έχουμε μία νέα χρονιά με ελπίδα χωρίς αυτό το φόβο. Αυτός ο θεσμός για μένα δίνει το βήμα στο καλό και όταν το καλό επικοινωνείτε και βραβεύετε, τότε γίνεται πιο ισχυρό. Ας το βραβεύσουμε λοιπόν. Συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχουν και που θέλετε λοιπόν να πούμε τη βράβευση. Θέλουμε, ανυπομονούμε, λοιπόν, όχι εμείς ιδιαίτερα, αλλά υποψήφοι. Και εμείς. Διοίκηση πρόσωπο. Είναι ο Εμμανουήλ Ορφανός. Τα συγχαρητήριά μας λοιπόν. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Ορφανό, στα εκλεκτά εινοποιήματά του. Άξιος μεταξύ άξιων θα έλεγα. Και τώρα κυρία Τσιμπρή, δεν ξέρω αν θέλετε να του πείτε και τα ιδιαίτερα συγχαρητήριά σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βραβεύω τον Εμμανουήλ. Είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσω και ως επενδυτή στο Leader. Ξέρω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει παραλάβει μία επιχείρηση με ιστορία, αλλά έχει καταφέρει με αγάπη, όραμα, με συνεχή στρατηγική και με συνεχή προσπάθεια να εξυγχρονίσει και να φέρει την επιχείρηση στο σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Οι βραβεύσεις του είναι πια ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, αλλά κυρίως δεν ξεχνάμε ότι προβάλλει ένα προϊόν που αναδεικνύει την περιοχή μας. Αυτό για μένα είναι πολύ σπουδαίο. Συγχαρητήρια, Εμμανουήλ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να προσθέσω και κάτι από προσωπική πείρα. Ο κύριος Ορφανός περπατάει την αγορά πόντο-πόντο. Παρακολουθεί δηλαδή όλη τη διαδικασία. Είναι στον καταναλωτή δίπλα. Κύριε Ορφανέ, θερμά συγχαρητήρια. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ, που βραβεύεστε σήμερα και που θα σας ακούσουμε. Χαιρόμαστε. Σας ακούμε λοιπόν. Ένα πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βρή για τα ωραία λόγια. Με τιμά ιδιαίτερη τη βράβευση και ομολογώ πως δεν το περίμενα. Και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που πρότεινε το εινοποιείο και κατ' επέκταση εμένα αυτή την υποψηφιότητα. Νιώθω τεράστια χαρά. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Θα έπρεπε να το περιμένετε όμως, γιατί ο κλάδος στην Αχαΐα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και πολλοί συναδελφοί σας. Και σας παρακολουθούμε από κοντά όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι μέσα από την υγεία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Θέλουμε το ψηφιακό βραβείο, τις ψηφιακές μας αγκαλιές, τα ψηφιακά μας χαμόγελα. Περιμένουμε και από όλους εσάς. Και μένουμε στην κατηγορία. Βεβαίως και από τους ανθρώπους που είναι στις κατηγορίες και βλέπουμε ακόμα μαζί μας, αλλά και από όλους εσάς περιμένουμε τα σχόλιά σας. Hashtag πρόσωπα χρονιάς 20 στο Facebook, στο YouTube. Όπου και αν χρησιμοποιείτε, όποια πλατφόρμα και αν χρησιμοποιείτε, εμείς είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τα σχόλιά σας και να γίνουμε περισσότεροι εδώ στην παρέα μας. Και θα συνεχίσουμε. Τώρα μένουμε στην κατηγορία. Μένουμε στην κατηγορία διοίκηση και θα φωνάξουμε τον επόμενο απονεμητή να έρθει στην παρέα μας. Είναι ο κύριος Χάρης Ανδρικόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και μέλος κριτικής επιτροπής της φετινής διοργάνωσης. Καλησπέρα, κύριε Ανδρικόπουλε. Καλώς ορίσατε. Επειδή μιλάμε για την αγορά, θα επιμείνω να λέω παρόλα αυτά καλή χρονιά, εννοώ σε πείσμα της συγκυρίας, να υπάρξουν οι ευνοϊκές εξελίξεις το συντομότερο δυνατό. Να είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύω ότι το 2021 θα κλείσει καλύτερα από το 2020. Η αισιοδοξία από μόνη της παράγει αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Σωστό αυτό και αισιοδοξία είχαν και οι υποψήφοι που είναι σήμερα εδώ. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν βλέπαν τα πράγματα αισιόδοξα και δεν συνεχίζαν την προσπάθειά τους μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή, δεν θα βρισκόσαστε σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα μηχανός σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω απονομή. Και νομίζω και η απονομή είναι λάθος λέξη. Και πραγματικά δεν το φανταζόμουν να το κάνω διαδικτυακά. Φανταζόμουν να φωνάξω εγώ σε κάποιο βραβείο, θα πω να έρθει ο νικητής κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες οι καταστάσεις που θα πρέπει να το κάνουμε διαδικτυακά. Ας το τολμήσουμε λοιπόν. Ας το τολμήσουμε βέβαια. Από εκεί και πέρα, έχουμε τέσσερις πολύ αξιόλογους υποψήφιους. Μακάρι να ήμουν στην θέση της κυρίας Ριζογιάννη πριν και να είχα τέσσερις ισοψηφίες και να βραβεύαμε και τους τέσσερις.
Όμως δυστυχώς θα πρέπει να βραβεύσουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να βραβεύσουμε μόνο έναν. Βέβαια είναι επιτυχία που είναι όλοι εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω είναι η ώρα να πούμε τον νικητή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και θα ακούσουμε και τη μουσική να μας κάνει ωραία, να υπομονούμε λοιπόν περισσότερο. Νικητής λοιπόν είναι η ομάδα, η εταιρεία που έβαλε τα γυαλιά στο πλαστικό. Είναι η ομάδα, η εταιρεία Κρίνος, η τρίτη γενιά της οικογένειας Αναστασόπουλου που είναι εδώ μπροστά μας. Και τους εύχομαι, τους λέω συγχαρητήρια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα Κρίνος που έβαλε τα γυαλιά στο πλαστικό, αλλά το γυαλί της οθόνης ίσως ακόμα θέλει να προσπαθήσει να τους νικήσει, ναι, γιατί είχαν ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Αλλά εμείς θα τους περιμένουμε λιγάκι να δούμε. Νάτι είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Βραβεύεστε. Μας ακούτε? Νομίζω ναι. Μας ακούνε. Μας ακούν, δεν ακούσαμε τα αποτελέσματα. Δεν ακούσατε, λοιπόν. Να σας πω ότι ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους σας, ο κύριος Ανδρικόπουλος μας είπε με ιδιαίτερη χαρά ότι το βραβείο παίρνει, ποιος λέτε, εσείς. Εσείς, η τρίτη γενιά οικογένειας Αναστασόπουλου, εταιρεία Κρίνος, που βάλατε τα γυαλιά στο πλαστικό, απ' έξω τάματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ανδρικόπουλε, τώρα είναι να το μαζί μας. Η τεχνολογία μας πρόλαβε. Θέλετε κάποιο σχόλιο? Καταρχάς, να σας συγχαρούμε για την εξαίρετη διοργάνωση αυτής της βραδιάς, ακόμα και έτσι, διαδικτυακά και κρατώντας τις αποστάσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας για τις δικές σας προσπάθειες. Βεβαίως. Θα σας τα πει ο κύριος Γιάννης Αναστασόπουλος καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Αυτό το βραβείο το οφείλουμε στους συνεργάτες μας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και μας στηρίζουν. Σαφώς τη δεύτερη γενιά μας. Και θέλουμε να πούμε ότι οι εταιρείες πρέπει να δίνουν πίσω στην κοινωνία πολλαπλάσια από αυτά που παίρνουν. Και αυτό για μας είναι βασική αρχή μας. Βασική αρχή της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης. Θερμά συγχαρητήρια. Έχετε την πιο δροσιστική πλάτη, το πιο δροσιστικό background θα έλεγα πίσω σας. Μας χαμογελούν όλα τα ροφήματα. Ευχόμαστε του χρόνου να ανταμώσουμε από κοντά. Να προσθέσω πάντως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πλέον οι Έλληνες καταναλωτές είναι πιο ψαγμένοι, αναζητούν το προϊόν που δεν είναι απαραίτητα το ηχηρό, το ηχηρά διαφημιζόμενο, το πολυεθνικό, έτσι δεν είναι, ψάχνουν για ποιότητα. Ισχύει. Και ο κορονοϊός μας έκανε να κοιτάξουμε και τις διπλανές μας επιχειρήσεις και να επιλέγουμε τοπικά πια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Αχαΐα, γιατί έχει πολλούς αξιόλογους επιχειρηματίες στον τομέα αυτόν. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της βραδιάς. Μείνετε να μας απολαύσετε και να απολαύσουμε όλοι μαζί τους υπόλοιπους βραβευμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.